Λοιπόν, εγώ είμαι μεγάλο ηλικία, 63 χρονών. Ναι, βρε, δεν είπα πόσο χρόνο είσαι. Τι ομάδα είσαι, ρώτησα. Πρώτη φάλαγγα, φίλο του ΠΑΟ, τη πρώτη φάλαγγα. Ναι, περίμενε λίγο λοιπόν. Κάτι, να σου πω κάτι. 2,5 χρόνια πριν και σου είχα κάνει αποκαλύψει κοντρέ παρασκηνιακέ και σε είχα φέρει σε δύσκολη θέση. Παρασκηνιακέ. Και από τότε γιατί δεν ξαναβγήκε. Σε είχα φέρει σε δύσκολη θέση. Και σε, να πω τώρα, σε λυπήθηκα όχι. Είδα ότι αυτό το οποίο σου είπα έπρεπε να τα αναπαράγεις, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησες γιατί έχουν και κάποιο ρίσκο επαγγελματικό. Με αφορμή το θέμα του Βελόπουλου, αναφέρθηκα σε ένα σκάνδαλο διαπλοκής Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι καλά. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, όχι. Με την υπόθεση της Μέταλλης, τώρα το θυμήθηκες. Για πες για λίγο ξαναβάλω το λίγο στο... Ότι πίσω από το σκάνδαλο της Μέταλλης βρίσκονται δύο άτομα. Βρίσκεται ο Θόδωρος Θεοδωρίδης και ο γιος του Γκαγκάτση. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης μας άνοιξε, να μην πω τώρα κάτι που ναι, ήταν ο άνθρωπος που μας έκανε τώρα τη Μέταλλης για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα τι λες, δεν κατάλαβα τι λες. Θες να το αναλύσουμε, να το προχωρήσουμε. Όχι, να μας πεις, όχι, κοίταξε, δεν έχω καμιά διάθεση να έρθουν οι φίλοι μου να με πάρουν, γιατί αυτοί που θα έρθουν να με πάρουν, να με πάνε μέσα, φίλοι μου θα είναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω αποκαλύψεις. Επειδή δουλεύουμε βράδυ. Ναι. Μην πάμε στα παλιά. Θες να περιμένω. Όχι, όχι, πες εσύ, τα παιδιά ξέρουν, εδώ ξέρουν. Τα παιδιά ξέρουν, κάθε μέρα μαζί μου είναι, με τιμούν. Εγώ είμαι του Ιγνάτη, του Φασόλα, του Μανάβη, του Λαβρέντη και του Μάντζα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις το παιχνίδι. Το παιχνίδι ξεκινά από το τέλος, για να μην θα βγάλω στην αρχή, ξεκινώντας από το τέλος. Ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού λέγεται Στυλιαράς. Στυλιαράς, επειδή διαιτητής και πρόεδρος της Ένωσης πάνε μαζί πακέτο, πάνε ψυχοπαίδι με κηδεμόνα, ναι, λοιπόν να το πω έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είτε παρεκκίνησε, είτε πίεσε, είτε άσκησε ψυχολογική βία, ναι, ο άνθρωπος δια της ατόπου απαγωγής που μάθαμε στο σχολείο, ότι άλλαξε τη γνώμη του Κομίνη και του Ποντίκη, οι οποίοι πηγαίναν προς έντρα. Σωστά μέχρι εδώ, να καταλαβαινόμαστε. Συνέχισε, μια χαρά τα λες. Μια χαρά τα λες μέχρι τώρα. Κοντρά, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Αραϊδάρης που ήταν εκεί στον πάγκο, ο οποίος έπρεπε ήδη να έχει περάσει από το λογιστήριο και να έχει απολυθεί, και απορώ πως δεν έχει γίνει ακόμα, ήταν ο άνθρωπος που γι' αυτό το λόγο προσελήφθη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν κανένας να πλησιάσει από Δημητριάδη Λιμπερόπουλο και συγκεκριμένα από το Δημητριάδη, και θα σας πω γιατί, ναι, να τον πλησιάσει, γιατί ανήκει σε μια ένωση, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Έτωλο Ακαρνανίας. Και θα αναφερθώ στον πρόεδρο, ο οποίος ηγείται αυτής της ένωσης. Λοιπόν, για αυτή τη δουλειά προσελήφθηκε και δυστυχώς δεν το έκανε. Και απορώ ακόμα γιατί παραμένει εκεί. Εάν ήταν, δες του Σιλιαρά, λέω ο Κίζας παράδειγμα, άσχετα που δεν είναι, και ήταν σε Ένωση Δράμας, θα έλεγα ότι δεν είναι κανένα φόβο. Από τη στιγμή όμως που είναι τέταρτος ο Σιλιαράς, όφιλε να είναι σαν το σκύλο, σαν τον μπουλντοκ, και να παραμονεύει, μην τον πλησιάσει κανείς. Δεν το έκανε και απορώ. Και εξηγούμε. Σιλιαράς, διαιτητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλοακαρνανίας. Ναι. Μία ένωση η οποία στο παρελθόν έβγαλε δύο εξαίρετα τέκνα του συστήματος, τον Νικάκη και τον Ντεροβίτσα. Λοιπόν, τα θυμάσαι έτσι? Ναι, Νικάκης και Ντεροβίτσα, βέβαια. Ετωλοακαρνανία, έτσι. Ετωλοακαρνανία. Ακούστε τώρα να δούμε, παιδιά, να δείτε πώς ασχολείστε με Κομίνη και με Ποντίκη, να μάθετε περί τίνος πρόκειται. Ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο πρόεδρος είναι ο γνωστός Κόμης. Στην πιάτσα αποκαλείται Κόμης. Γιατί? Ποιος πρόεδρος, για ποιον πρόεδρο λες? Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ετωλοακαρνανίας, Σωματείου Ετωλοακαρνανίας, στην πιάτσα το ψευδώνυμο του είναι Κόμης. Από το Κόμης Μοντεχρίστο. Ναι. Το θυμάσαι το αριστούργημα του Αλεξάνδρου? Το θυμάμαι, το θυμάμαι, ναι. Α, μπράβο, είναι βαθμός πρέπει να είναι στρατηγός, κάτι τέτοιο, από ό,τι θυμάμαι τότε. Το διάβασα πιτσίρικο. Πρόσεξε τώρα λοιπόν, Ζαγόρα, να δεις το παιχνίδι ποιο είναι. Ο κύριος Τάκης Παπαχρίστος, που είναι το όνομά του, ο γνωστός Κόμης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ηγείτο, αν δεν υπήρχε γραμμένος, της ΕΠΟ. Παρακινούσε τον Μελισσανίδη, είναι πάρα πολύ γνωστός με τον Μελισσανίδη και θα αποδείξω σε λίγο τι σχέσεις έχει. Πρόσεξε να δεις. Επί τρία χρόνια κατηγορείται από την αντιπολίτευση της Ετωλοακαρνανίας ότι βούτυξε το ταμείο. Όχι εγώ, ο Λαγούδης το λέει, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ο κύριος Δέδες, ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται του εκτελεστικού, κρατούσε την απόφαση για τη δημορία του και δεν την έβγαζε ποτέ. Πίεζε η αντιπολίτευση, δεν την έβγαζε.
Από τότε που σταμάτησε η Εθνική να τρέχει, γιατί ήταν και αρχηγός των ταξιδιών της Εθνικής Ομάδος, λοιπόν, την έβγαλε. Τρεις μήνες έκτοτος κηρύχθηκε. Γιατί το λες αυτό, θα μου πεις, έχει καμία σχέση τώρα με το ποδόσφαιρο? Ακούστε λοιπόν να δείτε, παιδιά. Μέχρι το 2016, στις εκλογές, τις οποίες αναβλήθησαν τον Οκτώβριο του 2016, ναι, ο κύριος πρόεδρος του εκτελεστικού σήμερα, τον οποίον ο Γραμμένος ανανέωσε ένα μήνα, ανανέωσε και δεύτερο μήνα και τον έκανε μόνιμο, δεν είναι τίποτα, δεν είναι αιρετός, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ, ΠΑΕΚ. Σωστά, με παρακολουθείς? Κανονικότατα. Α, μπράβο. Δεν ακούσω ειδήσεις τώρα εδώ πέρα, για να δεις, Κομίνης και Ποντίκης δεν φταίνε. Λοιπόν, θέλω να φτάσει στη Μέταλιστ όμως, αυτό που μου είπες πριν 2,5 χρόνια, γιατί το θυμόμουν. Η Μέταλιστ το έχουμε, άσο τώρα στη Μέταλιστ, θα τα πούμε και στη Μέταλιστ. Okay. Περίμενε τώρα, εδώ πέρα έχουμε τα γεγονότα τα φρέσκα. 2016 οι υπάλληλοι εκ δεξιών του Μελιξανίδη εξαπορήτων ήταν δύο. Ένας διευθύνων σύμβουλος στη θέση του Λισάνδρου, ο κύριος Αλέξης Δέδες, ο σημερινός πρόεδρος του εκτελεστικού, ο οποίος δεν είναι τίποτα εκεί, δεν είναι σαν τίποτα. Σε να περνούσε ο Ζαγόρας έξω από το πάρκο Γουδί, τον είδε ο Γραμμένος, του λέει, έλα μέσα ρε φίλε, να κάνεις τον πρόεδρο, δεν έχουμε κάποιον. Λοιπόν, και ο Βασίλης Δημητριάδης ήταν ο εξαπορήτων στο αγωνιστικό της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στο ζουμί. Κάθε φορά που έφτανε πρόστιμο στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, παρενέβαινε ο Κόμης, ο κύριος Τάκης Παπαχρήστος. Και τι έκανε ρε παιδιά, λέτε εσείς? Παρήστατο σαν μάρτυρας υπεράσπισης των συμφερόντων της ΠΑΕΑΕΚ. Σας λέει τίποτα αυτό, δεν κουνιάστε λιγάκι? Της ΠΑΕΑΕΚ. Είστε ρε παιδιά. Ναι. Ναι. Ο κύριος Κόμης ο γνωστός, ο άρχοντας της διαιτησίας και ο κανονικός, κανονικά θα ήταν αυτός, αν δεν υπήρχε εδώ πέρα ο Μελισανίδης, δεν έλεγε καν στην πάντα ρε. Θα ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος παρίστατο την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για λογαριασμό του Αλέξη Δέντε, για να σβήνει τα πρόστιμα της ΠΑΕΑΕΚ. Δηλαδή πρόστιμα, ξέρεις, καπνογόνα, επεισόδια, εισβολές. Αυτά τα κάθε εβδομάδα, τα λιράκια, δεκαρικάκια και τέτοια. Ναι, λοιπόν. Ακούστε τώρα να δείτε. Όταν δέχθηκε ο Κομίνης στη Συμβουλή, αν ήταν κάποιος διευθυντής άλλος, δεν θα δίνει σημασία. Και ο Στυλιαράς δεν θα το έλεγε ρε παιδιά. Κηδεμόνας με ψυχοπαίνει πάει. Με κατάλαβες τι σε λέω, Ζαγόρα. Σε ήξερε και ο Κομίνης και ο Ποντίκης ποιος είναι ο κηδεμόνας του Στυλιαρά. Με κατάλαβες, και ξέρει πως ο πρόεδρος του εκτελεστικού με τον πρόεδρο τι σχέση έχουν. Αυτά είναι δεδομένα και γεγονότα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, μήπως πρέπει να τα αναλύσω παραπέρα. Επηρεάστηκαν αυτοί από το Στυλιαρά. Και όταν τους είπε, για κοιτάξτε τη φάση ρε Ποντίκη, μήπως ο εργοτής παίζει κανένα offside, αμέσως μόλις τους το είπε αυτός ο οποίος ανήκει στην ένωση αυτή, της οποίας προείσταται ο Κόμης, του οποίου ο Δέδες είναι ο ταφεντικό, και ο Δέδες δούλευε στην ΠΑΕΑΚ, είναι απλά τα πράγματα. Να η διαπλοκή. Σας την περιγράφω με ονόματα και διευθύνσεις. Το κατάλαβες, σου είπα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα το εξής. Κύριε Γραμμένα, με το που έγινε η 18 Αυγούστου του 2017 οι εκλογές, αμέσως τρέξατε να πείτε στα 11 μελές του εκτελεστικού, θέλω να ανανεώσετε το ΔΕΔΕ. Όλοι μαζί είπαν ναι, για ένα μήνα, γιατί έχει την εμπειρία. Περνάει ένας μήνας, διευθύνων σύμβουλος ΠΑΕΑΕΚ, διορισμένος από το Θόδωρο Θεοδωρίδη. Εντάξει, Δρόσος, Δέδες, Φιλιππούσης, Μπάρτης, όλη αυτή η παλιά επιτροπή. Σας παρακαλώ πολύ, δεύτερο μήνα ξανανενιώνεις. Και δεν έχει ερωτηθεί ακόμα, έλα εδώ ρε παιδί. Για ποιο λόγο τον εξαπορείτο του Δημήτρη Μαλισανίδη, δηλαδή ξανανενιώνεις την κοτζάρεβα του Ιβαζαμίδη. Με κατάλαβες. Στην αυτό ΕΠΟ τώρα, έτσι. Στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Ναι, στην ΕΠΟ. Ναι. Όχι, στις εκλογές γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις. Λοιπόν. Κάθε εξάμηνο ο Περέιρα έχει αυτό να κάνει ανακοινώσεις για το πώς πάει η διαιτησία. Λοιπόν, τι είπε ο άνθρωπος, ο οποίος μία ώρα πριν τις εκλογές και πριν από το να πει ο Γραμμένος για το ΔΕΔΕ, είπε το εξής. Μετά από 6 μήνες, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο ΔΕΔΕ για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι στιγμής. Και τον κύριο Γραμμένο. Πρόσεξε να δεις, μία ώρα πριν τις εκλογές είχε βγει στην αίθουσα που θα γινόταν εκλογές και είχε πει «Ουε και αλίμονο, αν κάποιος από την ΕΠΟ
ασχοληθεί με τη διαιτησία. Θα πάρω επάνω τηλέφωνο και θα διατάξω Brexit. Ναι. Ήταν λόγια του Περέιρα, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. 12 η ώρα μίλησε ο Περέιρα, 1 η ώρα γίνανε εκλογές, 2 η ώρα τελειώσαν, 3 η ώρα ανανέωσε ΔΕΔΕ. Και ενώ ο Περέιρα διαψεύδει τον εαυτό του, φαίνεται αμέσως η διαπλοκή, ρε παιδιά. Ποιοι μιλάνε και ποιοι συνεργάζονται. ΔΕΔΕΣ και Περέιρα, ενώ ο Περέιρα είπε, μη τυχόν και κάποιος να πούμε ασχοληθεί από την ΕΠΟ μαζί μου μετά τις εκλογές. Άκου ψυχολογική βία, άκου πίεση τώρα. Μία ώρα πριν, έρχεται μετά από 6 μήνες για την έκθεση που υποβάζει στην ΕΠΑ και λέει, κοιτάξτε παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω δημοσία το ΔΕΔΕ. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Όλα είναι μία διαπλοκή, σας την εξήγησα. Από κάτω και πηγαίνει προς τα πάνω. Ο διευθύνων σύμβολος της ΠΑΕΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι το κουμάντο στην ΕΠΟ. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Έχει επιβάλει στο γραμμένο να υπογράφει και ολογράφος. Όχι μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχουν νομικά κόλπα. Όχι με ηλεκτρονικά που ήταν μέχρι τότε η πρόεδρε της ΕΠΟ. Το βάζει και υπογράφει. Φαντάζομαι. Ολογράφος. Ολογράφος από τότε που ανέλαβε ο ΔΕΔΕΣ στις 18 Αυγούστου του 2017. Με ημερομηνίες και ώρες τα λέω. Τα πράγματα. Θα μου πεις τι είσαι εσύ ρε φίλε. Ναι, Αστέρι, θα σου το πω. Και ξέρεις παρασκήνιο. Θα σου το πω, ναι. Παιδιά. Είμαι ένας μεγάλος σε ηλικία, ναι. Αλλά από την ώρα που είχαμε τα γεγονότα τα τραγικά, που η πρώτη φάλαγγα λείπει από το γήπεδο, από το 1997-98, από τότε που ο Μπατατούδης ήρθε εδώ πέρα σαν ηγεμόνας ολιγάρχης, που δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτός και οι άλλοι τρεις, Λάζαρης, Γλου και Κρυσταλλίδης, ήταν και οι τέσσερις Αθηναίοι, όλοι μαζί φερμένοι από τον πρόεδρο του ομίλου Ιντρακόμ Σοκράτης Κόκαλη. Από τότε είναι το κακό, έτσι. Από τότε είναι το κακό και δεν μάθαμε αν το τίμημα εξαργυρώθηκε. Τέσσερις Αθηναίοι ήρθαν με Πασόκ, ξέρεις και τα γνωστά, τότε που έγινε το πάντρεμα στο Αρχιπέλαγος που λέει και ο Νικόλας, Ορφανός, Καλύβας και τα λοιπά που φέρανε τον Μπατατούδη, ναι. Ο οποίος Μπατατούδης δεν ήταν τίποτα άλλο μαζί με τους άλλους τρεις οματοφύλακες και οι τέσσερις απεσταλμένοι του πρόεδρου του ομίλου Ιντρακόμ. Απλά είναι τα πράγματα. Άμα θέλετε να το συνεχίζω αυτό για τον Κόκαλη, μπορώ να το συνεχίσω. Φτάνει μέχρι εδώ ο Κόκαλης. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα φτάνει και σήμερα. Με την υπόθεση της Μέσταλης. Το ψυχοπαίδι του ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, ναι. Ο τάχα γενικός γραμματέας που δεν είναι γενικός, στην ουσία είναι ο παντοκράτορας της γης, είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα σε όλη τη γη. Είναι τρεις Σοβιετικοί αυτοί, τρεις της Σοβιετίας. Είναι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Είναι ο Αλεξάνδερ Σεφερίν αυτή στην UEFA και είναι και ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακού, Θόδωρος Γιαννίκος. Αυτόν τον έχει βάλει ο Θόδωρος να πούμε στη FIFA. Και αν κάποιος του διαμαρτυρηθεί, λέει δεν φταίω εγώ ρε παιδιά, η FIFA. Της οποίας FIFA δεξί χέρι Φαντίνο είναι ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, Θόδωρος Γιαννίκος. Του οποίου ο πατέρας είναι ο γνωστός Σοβιετολόγος που έγραψε 20 συγγράμματα για τη Σοβιετία, γιατί οι Έλληνες πρέπει να αγαπάνε τους Ρώσους. Ο δε Αλεξάνδερ Σεφερίν, ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος στη Μόσχα, ο δε κηδεμόνας του Θόδωρου γιατί είναι το ψυχοπαίδι του, αυτός τον μεγάλωσε, τον έζησε, τον σπούδασε και τον έφερε εκεί πέρα, σπούδασε στη Μόσχα και μας ήρθε το 1974 εδώ με τηλεπικοινωνίες να πούμε και ηλεκτρονικά πράγματα που δεν σκαμπάζαν. Τα είπα όλα, τι άλλο να σου πω άλλο. Και σήμερα τι γίνεται τώρα. Παρακαλώ, σήμερα ο τύπος είναι απίστευτος, έτσι. Απίστευτος. Αυτή τη στιγμή που λέμε, ναι, όλα αυτά που έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να αποδοθούν ενοχές. Στην αρχή στο είπα. Και θα ακούσετε και για πού τα ξέρει, πώς τα ξέρει αυτά. Σαραϊδάρης. Ποιος σου είπε και γιατί. Ποια είναι η δουλειά του. Σαραϊδάρης. Γιατί όλοι λένε η γύρω του, η δίπλα του, η έτσι, η αλλιώς. Ποιος είναι. Κινκότος. Νάτος, τον είδα στην τηλεόραση. Πίσω από τον πάγκο ήταν. Αυτός δεν προσελήφθη να πούμε για να προστατεύει να πούμε τον ΠΑΟΚ σε θέματα διαιτησίας. Δεν γνωρίζει σε ποια ένωση ανήκει. Πώς επέτρεψε τον Δημητριάδη, τον υπάλληλο του ΔΕΔΕ και του Μελισσανίδη να τον πλησιάσει. Ήδη έπρεπε να περάσει από το λογιστήριο και να πάρει τα λεφτά και να φύγει. Ακόμα εκεί είναι. Και όμως είναι ακόμα εκεί. Με κατάλαβες. Άκουσε να σου πω κάτι. Οι 20 ενώσεις ή κάτω είναι ενώσεις τις οποίες ελέγχει, δηλαδή όπως είναι το Λοκαρνανία, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, Διακοφώτης, Βακάλι Σάμου, Ψαρόπουλος, Λέσβου. Τα λέω, αυτοί είναι πάλι όλοι. Τα κατακάθια, να μην πω τη λέξη αυτή, οι ρίζες από την ΕΠΟ δεν έχουν φύγει. Δεν και δυστυχώς αυτές είναι που κάνουν το κομμάτι. Ζαγόρα. Δεν είναι μου παραμύθι αυτό, χάλι. Έλα. Και πού τα ξέρεις όλα αυτά. Ξέρεις γιατί τα ξέρω. Γιατί φαίνεται ότι τα ξέρεις. Έχω ένα μυαλό που δουλεύει. Ότι δεν είσαι παπάς. Σε λέω ονόματα και διευθύνεις. Γι' αυτό. Πρέπει να τα πάρεις και αύριο να τα γράψεις στην εκπομπή σου 4 η ώρα. Δεν είναι για τέτοια ώρα που κοιμάται ο κόσμος. Αυτά είναι βάιρα.
ονόματα και διευθύνσεις. Σε περιγράφω τη διαπλοκή και μέσα από την ΠΑΕ και... Ναι, αλλά δεν μου απάντησες. Πώς τα ξέρεις. Έλα. Πώς τα ξέρεις. 35 χρόνια είχε κάνει η δουλειά μου με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Κατάλαβες και έχω μάθει να σκέφτομαι πριν από τους άλλους. Σου μίλησα με ονόματα και διευθύνσεις. Είμαι της πρώτης φάλαγγας παιδί των 300. Είμαι και λίγο λαϊκιστής. Γιατί το μεγαλομέτωχο δεν τον πάω στο Λεσταΐς. Ξέρεις γιατί, όχι για το Λαβρέτης, Ιγνάτης, ναι. Νικόλας, Μανάβης και μάντζας ο Βασίλης ο Αφταράς με τη Σάλπικα που ναι. Όταν ξαναπεθάνει τότε 70 όταν σάλπιζε να πούμε, έπρεπε να έχουν πρώτη θέση κύριε. Για μένα, με κατάλαβες. Γιατί είναι παιδί της πήρας 4 πριν το 70. Mm. Όχι να πηγαίνει τώρα εκεί ο Δανιλίδης, ο Καλαφάτης, ο Ορφανός, δεν ξέρω εγώ. Και δεν μου λες και τον κόσμο, όλο αυτόν τον κόσμο που στεναχωριέται τώρα με αυτή τη φάση που έγινε, τι τον λες? Ο κόσμος υπνοτισμένο το λέω. Τους χαρακτηρίζω όλους υπνοτισμένους. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι όλοι υπνοτισμένοι. Να σου είπα με ονόματα πώς παίχτηκε η διαπλοκή. Εάν στη θέση του Σιλιαρά ήταν ο ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδί, πες ένα όνομα. Ζαχαριάδης, θα πω Σεντεκέλ, πες εσύ ένα. Δεν θα, δε θα γινόταν η παρένεση προς Ποντίκη και Κομίνη. Με ούτε μία στο εκατομμύριο. Όταν είναι στη Λιαράς, ελάτε ρε άνθρωποι. Στη Λιαράς, πού ανήκει εκεί, ποιος είναι εκεί, ο Κόμης. Κόμη το φωνάζουν όλοι. Ακούς Παπαχρήστος, Τάκης Παπαχρήστος. Ο Κόμης πού ανήκει. Είναι απλά. Ναι, επιστρέφω στο τελευταίο, στο τελευταίο που σε ρώτησα. Όλους αυτούς εδώ που στραχωριούνται αυτές τις μέρες και σήμερα, τι τους λες, τους παοξίδες. Υπνοτισμένους. Γιατί. Τι άλλο να τους πω, λέω ένα χαλαρό χαρακτηρισμό, να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Ούτε δημόσιες σχέσεις έχω ούτε τίποτα. Μεγάλωσα στο κουλέ καφέ μαζί με τον. Το μόνο που ξέρω είναι ο Ιορδάνης ο Μελετήδης. Ο γνωστός Τζόρνταν. Τώρα ναι. Με ακούει τώρα. Καλά να είναι. Τιμωρήθηκε γι' αυτό σήμερα. Για το κουλέ καφέ της Άνος Πόλης είμαστε. Κατάλαβα. Ναι, ωραία. Καμία και τον Νικηφόρο. Γιατί τους λες κοιμισμένους. Τους λέω υπνοτισμένους γιατί αυτά τα οποία είμαι εγώ 63 χρονών. Θα παίζω με το εγγονάκι μου να πούμε. Δεν μπορεί να ασχολούμαι εγώ ρε χωρίς να το φέρουν πρέπα αυτοί. Όταν τους λένε ότι πήραν την ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ πήραν. Πώς έναν αιώνιο δέδες και δεν σχολιάζει κανείς. Είναι δυνατόν. Ο δέδες ήταν στην πρώτη. Στην Επιτροπή Εξομάλυσης μαζί με Φιλιππούση, με Μπάτζη, με Γρόσο, με Βρίζα. Ο Βρίζας και στη ρόλο παίζει. Τι είναι το άλλο, το μαξιλά, όλο πάλι αυτό. Ο Βρίζας κουβαλάει τους άγκους. Δηλαδή είναι φοβερό, δηλαδή είναι το άλοθη του κουμάντου. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε και ο Βρίζας δικό σας είναι. Και ναι. Ο Βρίζας δικό σας είναι. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Και το κουμάντο το έχει ο πρόεδρος του εκτελεστικού. Και να σου πω και κάτι, εκτελεστικό δεν πρέπει να υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι στο site της ΕΠΟ έχει πέσει. Σου λέω μια είδηση. Δεν υπάρχει εκτελεστικό. Όλο το κουμάντο το κάνει ο Ιγκοτζάρεβα του Ιβάν Σαββίδη, ο Αλέξης Δέδες του Μελισανίδη. Γιατί ο Αλέξης Δέδες έχει παρασκήνιο από το 90 και γνωρίζονται με τον Θόδωρο. Και αν θυμάσαι καλά, ο ναι. Σάββας Θεοδωρίδης ναι. Φώναζε και ο Ολυμπιακός να το μην το πάρει, ο ΠΑΟΚ δεν θα το πάρει. Δεν νομίζω να το έχεις ξεχάσει. Το έλεγε, ναι. Το έλεγε. Γιατί βέβαια. Ονόμαζε και τον άνθρωπο, δεν το έλεγα. Εγώ ο Σάββας το έλεγε. Ναι. Ότι ο Δέδες πρέπει να φύγει. Και έλεγε το γιο του από πάνω, τον κανονικό που ούτε παρτίδες έχουν μαζί, να φέρει σε ξένους αρχιδιαιτητές. Και πράγματι εκείνος το εκτέλεσε. Να πάρει τον Φερνάντο Μαρτίν τον Ισπανό. Πάει ο Κουκουλάκης. Και τώρα θα φαγωθεί και ο Τριτσόνης. Θα πάρει και αυτή την είδηση, θα πει και τρίτος ξένος. Ναι. Κατάλαβε, σου λέει θα με πρίζει τώρα ο Κετσάββας. Φέρει και άλλον τρίτο ξένος. Έτσι είναι. Μα λέω τα πράγματα με ονόματα και γιατί αυτά είναι για βάρο. Γιατί εσύ τη ώρα είναι παλικάρι μου. Εγώ λυπάμαι τον υπνοτισμένο κόσμο, λυπάμαι τους με τα νεαρά τα παιδιά. Κατάλαβες. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Γιατί δεν τους λυπάσαι. Γιατί πήρες την ΕΠΟ. Έγινε σκάλιβες, πήρες την ΕΠΟ και ο Δέδες να έχει τις ενώσεις των οποίων όλοι είναι παλιοί από την εποχή του Δωμά Μητρόπουλου και της Παράγκας. Ακόμα αυτά τα τρία άτομα που κερδίσανε τις εκλογές της Αλεξανδρούπολης, ακόμα αυτά είναι στο κουμάντο. Θες να στα πω. Τι ναι. Κερδίσανε. Ναι. 16 Νοεμβρίου του 1997. Αχτύπα στον Google. Ήταν η μέρα Πολυσαρίδης. Αυτός ο κλεκτός άνθρωπος έκανε αναστροφή από την Αστροβάλτα. Πήρε τηλέφωνο στην Αλεξανδρούπολη και του είπαν γύρνα πίσω. Ο άλλος έχει 1.000.000 ευρώ στη σακούλα μέσα από το μεγάλο του θείο. Ναι. Και γύρισε πίσω ο άνθρωπος. Άκου πρωτεύουσα της. Μητρόπουλος Γκαγκάτσης, Θεοδωρίδης Γκιουρτζίκης. Ο Γκιουρτζίκης είναι παρελθόν. Οι άλλοι τρεις είναι να πούμε σε όλα τα μέσα. Βέβαια. Να μην σου πω τώρα για το. Α μην αρχίσω για τον πρόεδρο και τον Γκαγκάτση και το αυτό. Για πες. Πρώτα να σου πω κάτι. Για τον Γκαγκάτση θα σε ρωτούσα. Ναι. Που είναι το 2 του ΠΑΟΚ. Άκουνα. Καταρχάς ο Γκαγκάτση έχει δύο καταστατικές αποφάσεις.
Όχι, δεν λέω για τον Βασίλη. Α, για τον Βασίλη, εντάξει. Εγώ σου λέω για τον. Ο άλλο είναι άστορε τώρα. Είναι στην υπόθεση τη Μέταλλη και στην εκπρόθεσμη μεταγραφή του Μπερμπάτο. Α, θυμάσαι. Οφείλεται σε αυτόν και στο Θεοδωρίδη. Δηλαδή, θυμάσαι την περίπτωση. Ναι, το Θεοδωρίδη. 2 Σεπτεμβρίου του 2015 και δεν είχε γίνει, δεν υπογράψει. Πώ, από πού, ρε φίλε. Αφού 31 Αυγούστου είχα λήξει μεταγραφέ. Τι έγινε, ρε παλικάρι μου, τι ναι, είχε. Αλλά ο... Βάλε ένα αστεράκι, λέει ο Θόδωρο ο Μάκη, βάλε ένα αστεράκι και του ενδεχόμενου στόχου εγώ θα σου περάσω. Το πήρε η δημοσιότητα, δεν το λέω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάσαι, η γνωριμία. Ο Βασίλη Καγκάτση έχει δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν θα σου πω. Εκτός από τις τρεις υποδικές για τα νοσικά γήπεδα, την κάρτα υγείας και το. Ποιο ήταν τα... κάτι για το κύπελο που είχε εκεί πέρα. Και τα έργα του Αγίου Κοσμά. Τρία άλλα, δύο κακουργήματα. Ναι. Και έχει και δύο καταδικαστικές. Μία ότι είναι μεγαλομέτωχος συντραλότ, έξι μήνες φυλακή έφαγε. Και συνδιαλέγεται με υπουργό. Ποιος είναι η μεγαλομέτωχος συντραλότ, ποιος είναι. Ο Γκαντάτσος. Τι ζωή, δεν το ξέρεις. Όχι. Μα δεν μαθαίνεις ειδήσεις. Κατοντάδες χιλιάδες με το χέρι. Κάτσε, αυτή του κόκαλη είναι, η Ντραλότ. Δεν δήλωνε ρε παιδί μου, φυσικά τώρα. Δεν μπορώ να προχωρήσω παραπάνω. Έξι μήνες φυλακή έφαγε γιατί δεν της δήλωνε. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Εκεί στην Εύβοια που, έχει τη, που είναι ο πρόεδρος ο Παπακοσταντίνου, εξαίρετος από τους κύριους. Δεν έχει τριώροφη βίλα στη Χαλκίδα από μένα το μάτσο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ούτε αυτό που λες για την Ντραλότ τώρα τα άκουσα πρώτη φορά. Θα τα ακούσεις, έχει απόφαση. Σίγουρος είσαι γι' αυτό. Αφού είναι κατάδικος. Τι να είμαι σίγουρος για την καταδίκη. Κατάδικος είναι έτσι. Και άλλες δύο, δεν τις ξέρω. Μιλάω για αυτές που ξέρω τόσο. Για την Ντραλότ έχει καταδίκη. Φυσικά μεγαλομέτωχος. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Έχει δεκάδες χιλιάδες, δεν ξέρω τον αριθμό. Δήλωνε παλικάρι μου. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι... Όχι, αλλά εγώ ξέρω το κόκαλι είναι. Δεν είναι ιδιοκτήτης ο Γκαγκάτσης, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μεγαλομέτωχος είπες. Όχι μεγαλομέτωχος, με πολλές μετοχές. Από τους μεγαλομετόχους τέλος πάντων. Από τους μεγαλομετόχους. Συντραλότε. Και επειδή δεν τις βέβαια ξέρεις και αυτοί που δεσπόζεις. Θες να σου πω ότι η Ντραλότ ρόλο παίζει, ε. Με το που κέρδισε στις εκλογές ο Θεοδωρίδης εδώ στο Λαγονίσι, αμέσως στο λογισμικό της FIFA, το πήρε η Ντραλότ σε ένα μήνα. Να το ξαναπώ. Ναι. Το λογισμικό της FIFA μετά τις εκλογές που έφερε στο Λαγονίσι της πήρε το λογισμικό της η FIFA το λογισμικό το πήρε από την Ιντραλότ. Γιατί, ξέρεις ποια είναι η Ιντραλότ, τι ρόλο παίζει. Ελέγχει τα χειραγωγημένα παιχνίδια και προστατεύει τη γη από χειραγωγημένα παιχνίδια. Και από τότε που έγιναν οι εκλογές το 16 εδώ το Σεπτέμβριο, 16 Σεπτεμβρίου στο Λαγονίσι, ήρθε να πούμε η FIFA και έγινε συνεργασία με την Ντραλότ. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά που σου λέω. Όντως είναι αυτό, το είδαμε χθες. Δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι γεγονότα. Ούτε υποψίες, ούτε εικασίες, ούτε τίποτα. Κατάλαβες τι γίνεται. Όλο το παιχνίδι είναι στη Γενέβη, στην Ιόν της Ελβετίας. Είναι αυτό που σου λέει ο Νικόλας, το έχει πει 500 φορές. Του ζητάς εσύ παραπάνω να πει να πούμε. Γι' αυτό αλλά... είναι. Τον Νικόλα τον κοροϊδεύουν τα λεφτά. Τον Νικόλα δεν τον κοροϊδεύουν. Τον κοροϊδεύουν, πώς δεν τον κοροϊδεύουν. Είναι υπνοτισμένοι, ναι. Υπνοτισμένοι, ναι. Υπνοτισμένοι, ναι. 17.600 μετοχές στην τραλό του, το στείλε ένας φίλος, έχει ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Ναι, ένα μερική τώρα που τσακούνε θα σε κοροϊδέψουν, σίγουρα. Τι να με κοροϊδεύω, εγώ μιλάω με ονόματα. Για αυτά που λες. Εγώ πώς τετία μου, που είναι Αριανό ή Ολυμπιακό. Όχι, θα σου πούνε ότι είσαι χαζός. Χαζός από αυτή. Ούτε έτσι θα σου έχει βέβαια, ότι μετοχής θέλει. Από τα γεγονότα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, έχουν επιχειρήματα, μπορεί να βγάλει κάποιον να με αντιμετωπίσει, κανένα δεν μπορεί. Ο Μάκης Γκαγκάτσης όμως είναι το νούμερο ένα στον ΠΑΟ, δύο δηλαδή, μετά το Σαββίδι. Είναι εργατικός, πολύ. Θες να σου πω την είδηση ρε Ζαγόρα, ο Θόδωρος θα ήταν κατηγορούμενος, δεν θα ήταν στην UEFA εκεί. Γιατί, θες να μάθεις γιατί. Ναι. Γιατί ενώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, όλο επί Γκαγκάτση είναι κατηγορούμενο για την κάρτα υγείας, ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, είναι απ' έξω. Και το χρωστάει σαν υποχρέωση. Είναι γραμμάτιο ανεξόφλητο. Να στο πω άλλη μια φορά, το καταλάβεις. Ναι. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, σε όλα μάλλον και στα ενωσιακά γήπεδα και στην κάρτα υγείας και στα έργα του Αγίου Κοσμά, είναι κατηγορούμενοι όλοι. Ένας άνθρωπος ξέφευγε τις δαγκάνες του νόμου. Αυτός ο άνθρωπος, εάν ήταν κατηγορούμενος, δεν θα ήταν σήμερα στον πρώτο στόχο του ΣΟΕΦ. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά, τρίτη φορά να το καταλάβεις. Όχι, και χρωστάει σε ποιον δηλαδή, στο Βασίλη. Ποιος ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ, εγώ ή εσύ. Mm.
ποιος μπορούσε να το βγάλει απ' έξω από τις κατηγορίες, εγώ ή εσύ? Μάλιστα. Άντε να μάθεις μια είδηση που πρέπει να γίνει βάερα. Γιατί αν ήταν κατηγορούμενος δεν θα ήταν τώρα εκεί. Ξέρεις, υπάρχουν 13 κράτη από πάνω, οι κάτω χώρες, Ολλανδία, Σκωτία, που τον ψάχνουν, τον κυνηγάνε συνέχεια. Δεν ξέρω αν διαβάζει κάρτια, αν θα. Συνέχεια τον κυνηγάνε. Για το ποδόσφαιρο κατηγοράν τον Ατάλο. Με κατάλαβες. Τον ψάχνουν, τον κυνηγάνε. Δεν μπορώ να το βρω. 42-13 ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι Σκωτία, είναι Ιρλανδία, ξέρεις, είναι η Ολλανδία, Βέλγιο. Ολλανδός ήταν ο αντίπαλος. 13 ψήφους πήρε αυτός και 42 πήραν όλες οι χώρες κάτι. Με κατάλαβες. Δεν γίνεται να το βρω. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα και το ξέχασα τώρα. Κάτι άλλο το οποίο ήταν ακόμα πιο πολύ σοβαρό. Πιο σοβαρό, τι δεν έχεις πει το πιο σοβαρό από όλα αυτά? Και δεν έχεις πει το πιο σοβαρό από όλα σε σύγκριση με όλα αυτά που είπες μέχρι τώρα? Κάτι, γιατί με πετάς από εδώ από εκεί. Ενώ είχα μια ωραία σκέψη, μου λες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μου λες πώς τους χαρακτηρίζεις. Όχι, δεν τους είπα πώς τους χαρακτηρίζεις. Τι λες για αυτούς που στεναχωριούνται? Γιατί βλέπω κόσμο που πραγματικά είναι στεναχωρημένος και νευριάζω που τους βλέπω έτσι. Μεγαλύτερο σε ηλικία εννοώ, έτσι. Δεν μιλάω για παιδάκια. Μα κοίταξε να δει. Τα παιδάκια είναι παιδάκια. Αυτοί φταίνε, αυτοί έχουν τις ενοχές. Γιατί φρόντιζαν όταν τους λέγανε εδώ πέρα ότι η ΕΠΟ και την ΕΠΟ και θα πάρουμε, ότι τα κατάλοιπα του παρελθόντος ζούνε, είναι και θα είναι. Καταλαβες. Απλά τα πράγματα. Ας ονομάζονται, δεν θα τους πάρω όλους παραμάζωμα. Δεν θα στα πω όλα. Δηλαδή. Σου είπα τρεις πρόεδρους των ενώσεων, Διακοφώτη, Βακάλη και Ψαρόπουλου. Όλοι αυτοί ήταν του συστήματος. Και αυτοί όλοι ψηφίσανε αλλιώς. Κατάλαβες. Τι ψάχνεις να βρεις, όλα τα κατάλοιπα είναι εκεί. Δεν έχουν αλλάξει. Ωραία, περιμένω και την κόρη μου από τη δουλειά τώρα, σχολάει εδώ στο κέντρο να πούμε και θα με περιμένει, παπά μου λέει να πούμε. Δεν μου λες, και πώς πήρες την απόφαση να βγεις να τα πεις αυτά σήμερα? Γιατί έφτασα νωρίς, σχολάει μία η ώρα και έφτασα 12.30 και λέω μισή ώρα έχει να πάρω το φιλαράκι, λέω, να το πω, άλλη φορά σου πω για τη μέταλ. Ναι, κατάλαβες να του τα πω, έχει μισή ώρα. Τώρα εσύ με πήγες. Το πιο σοβαρό θέλω να... εγώ σε πήγα, εσύ πήγες μόνος. Θέλω να θυμηθείς το πιο σοβαρό. Ποιο? Αυτό που ξέχασες να μας πεις. Το έχω ξεχάσει, ρε γάμο, τώρα. Το έχω ξεχάσει. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό. Τι ήταν για ΠΑΟΚ, ήταν για ΕΠΟ, για Σαββίδη, Μελισανίδη, Μαρινάκη. Για παρασκήνιο. Για παρασκήνιο ήταν πάλι. Και άλλο παρασκήνιο παραπάνω από αυτό. Μας έστειλες, αδιάβαστος. Πράγματα και θάματα γίνονται. Αφού σε εξήγησα με λεπτομέρειες, εδώ όλος ο κόσμος και εσείς. Κοίταξε, εγώ χωρίς να ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες, τόσες πολλές όσες ξέρεις εσύ, κάθε μέρα. Επίτρεψέ μου να πω μόνο αυτό. Κάθε μέρα του ζαλίζω ότι δεν πρέπει να τρελαίνονται, γιατί άλλα πράγματα γίνονται και άλλα βγαίνουν προς τα έξω. Και έχουν θυμώσει πάρα πολύ δική σου μαζί μου. Μου λένε διάφορα ότι αυτός δεν κάνει, δεν ράνει, τα λέει έτσι, είναι της Αθήνας, είναι το ένα, είναι το άλλο, τώρα τελευταία δηλαδή. Αυτοί που δεν έχουν άλλο επιχείρημα έχουν αυτό να πούνε. Αλλά τουλάχιστον εγώ συνεχίζω και τους λέω ότι παιδιά, δεν είναι έτσι όπως νομίζετε τα πράγματα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μην τρελαίνεστε και κυρίως μην κάνετε καμιά χαζομάρα και χαλάσετε τη ζωή σας. Εσύ, Ζαγόρα, αυτό που λες είναι μια γενικότητα τώρα. Φυσικά. Ίσως είναι και δύσκολη η θέση σου και δεν μιλάς ειδικά. Φυσικά. Δεν ξέρω πόσο ενημερωμένος είσαι. Αλλά με δύσκολη είναι η θέση μου, δύσκολη. Και δεν είμαι πια σάρικος. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν. Η φάση τώρα, το τελευταίο διάστημα, είναι ότι μας κυνηγάνε από παντού και θέλουμε εμείς να τους κάνουμε, να τους ράνουμε αυτό. Και τους λέω ότι κοιτάξτε λίγο και εδώ, λίγο τι γίνεται. Σε όλους, όχι, μα τώρα πάω και στη δύσκολη θέση. Και οι άλλοι, το ίδιο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Θα αφήσω μια γραμμή ανοιχτή. Ναι. Και αν θυμηθείς, ναι. Αύριο μπορώ να σε πάρω. Αύριο δεν θα έχω. Δεν θα έχεις, θα τα πούμε από εβδομάδα. Άρα δεν ήταν τόσο σοβαρό. Ποιο? Αυτό που ήθελες να πεις, δεν ήταν τόσο σημαντικό. Αλλά με φεύγει τώρα, είναι το μυαλό μου εδώ, είμαι Παύλου Μελάκη. Πες μου λίγο, πες μου και μία γνώμη για τον Σαββίδη, τον Ιβάν και να κλείσουμε. Τι να σου πω τώρα για τον Ιβάν Σαββίδη, πρέπει να πιάσουμε πάλι άλλη μία. Τι θέλει να κάνει, πιστεύεις? Έχω άλλη άποψη να πούμε, η οποία είναι πάρα πολύ ακραία για αυτό το θέμα, για τον κύριο. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσεις, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Σαββίδη. Είσαι αλλιώς παοξής, θέλω να πεις τη γνώμη σου για τον Σαββίδη. Κακό είναι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσεις όμως, να θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μου είναι αρεστός. Από την υπόθεση εκείνη που έγινε στο Λευκό Πύργο που μαζευτήκαν, είχα πάει και εγώ, ναι. Που έκανε εκεί πέρα στο Μέγαρο Μουσικής δημόσιες σχέσεις με όλη αυτή την νομεκλατούρα της πόλης,
και ο λαός από εδώ πέρα φώναζε και τον έβριζε, από τότε τον έχει κρυώσει, έχουν κρυώσει μαζί. Κατάλαβες, δεν είμαι, δεν, γιατί θυμάσαι, είχε πάει στο σπίτι του Μαρινάκη και ενώ πουλούσε από το Νέα Υόρκη έλεγε θα τον γά τον Ολυμπιακό, μετά πήγε στο σπίτι του Μαρινάκη. Πήγε. Αυτό δεν μου άρεσε. Είναι αλήθεια αυτό. Ο ίδιος πήγε ότι πήγα να τον απειλήσω για τη διαιτησία. Αλλά φυσικά δεν πήγε. Γι' αυτό πήγε για άλλο που δεν ήμουν παρόν. Υποψιάζομαι γιατί, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια. Αυτό το πράγμα εμένα και άλλους με έχουν ξενήσει. Αλλά εγώ σου είπα, είμαι αποξενισμένος από το 97-98. Από τότε που ο πρόεδρος του ομίλου Ιντρακόμ έγινε ο κανονικός ιδιοκτήτης. Και ο Μπατατούδης σήμερα είναι στη Ρουμανία υπάλληλος της Ιντρακάτ. Άντε να σου πούνε αυτοί όλοι τον ξανακούσει. Τον ολιγάρχη. Το έχω ξανακούσει αυτό, ότι είναι υπάλληλος του... Τον πήρε από τη Λιβύη ο Σοκράτης, εκεί που ήταν να πούμε στα αυτά μετά τον πόλεμο, και τον πήγε στο τέτοιο, στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, εκεί που έζησε ο Σοκράτης. Τα ξέρει τα κόλπα. Ξέρει και Ρουμάνικα. Όλα τα ξέρει από εκεί πέρα τα πανηγύρια. Εκεί πέρα οι υπουργοί πάνε φυλακή, 8 χρόνια φυλακή έφαγε άλλος. Και διαφορά πάει σύννεφος. Τι άλλο να σου πω, ότι αν δουλεύει για τον πρόεδρο του Μήλου Ιντρακόμ, ή ότι το χρησιμοποίησε ο Κόκαλης να πούμε για να βάλει η μόνη του δουλειά να βάλει τον πάγκο στο χρηματιστήριο παραβατικά για να έρθει μετά ο Ολυμπιακός και να πάρει το χρήμα μέσα από την πληροφορία που είχε από το Πασόκ. Τι άλλο να σου πω. Ή τον Κρυστάλλιδη που ήταν ίδιο γραφείο με Λίβα. Ή το Γλου ο οποίος ήταν της Πούμα στη Φανέλα. Για να σου πω και για τον Λάζαρη το νούμερο 1. Και να κλείσω, άντε γιατί βλέπω και τη μικρή. Θα σας το πω. Ναι. Μέσα από την ΕΠΑΕ τον πήρε ο Θωμάς Μητρόπουλος, τον είχε διορίσει. Όταν έφαγε το Δέδερ και το Βίκτορα, έβαλε το Λάζαρη στην ΕΠΑΕ. Αλλά μόλις αγόρασε το αφεντικό του τον ΠΑΟΚ, τον έφερε εδώ πέρα και είχε το κουμάντο ολόκληρο. Ο Σίμος ο Λάζαρης ήταν το δεξί χέρι του Θωμά Μητρόπουλου. Μάλιστα. Άντε κλείνω, από Δευτέρα θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Γεια σου. Άντε, πω, 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 πω. Για, έρχεται η μικρή να πούμε τρελά. Άντε, φτάνει. Άντε, για. Για.